Ο Θοδωρίδης έκανε λάθος. Ο Πίντο από μακριά θα δοκιμάσει το πρώτο σούτ, αλλά θα στοχίσει. Στήριγμα Θοδωρίδης και πάλι κρατάει ο Ελλαδίτης. Περνάει πλάγια. Το σούτ από τον Κωνσταντίνο αδύναμο στην αγκαλιά του Πάρντο. Στο Τσίριο, γηπεδούχος Απόλλωνας. 9 φορές. Εδώ έγινε το λάθος. Ο Πλασάριο Μπενασούρ και θα στοχίσει στην κλασική ευκαιρία στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Συνοστισμός στην περιοχή του Βάλε, εκτελεί ο Χαραλαμπίδης. Ο Βάλε βγήκε, η μπάλα δεν απομακρυνθήκε όμως. Ο Αλονεύτης για τον Πίντο, το πλασέ, επέμβαση από τον Βάλε. Επιμένει ο Αποέλ με Μαντούκα το γύρισμα, η κεφαλιά στην αγκαλιά του Πορτογάλου. Ο Αλονεύτης αυτόν πάει μπάλα και πάλι για τον Μαντούκα. Ο Μαρκός και τον κλείνει. Αλονεύτης θα σεντράρει, ο Πίντο δεν θα προλάβει την μπάλα. Ο Μπενασούρ πάσα για τον Χαραλαμπίδη, θέλει χώρο, ελευθερώνεται το σουτ, κοντράρι στον Μερκή και θα φύγει. Μόνο ο Μπενασούρ ακολουθεί για την ώρα. Ο Αλονεύτης κερδίζει χρόνο και περνάει στον Μαντούκα. Με προϋποθέσεις η παλιά τον Μπενασούρ απέναντι από τον Βάλε. Τον νικάει και πάλι ο Πορτογάλος. Στο 14 ο Κροάτης θα σεντράρει, ψάχνει τον Γκαρσία. Η μπάλα πέρασε, ο Παπουλής, ο Πάρντο σε κόρνερ. Και πάλι ο Κωνσταντίνου που πέρασε, κρατάει μπάλα. Πάει μόνος του, θα σεντράρει. Καλή παλιά, πέρασε από όλους και καταλήγει στον Παπουλή. Νέα σέντρα του Παπουλή, κεφαλιά 1-0. Με τον αρχηγό του Απόλλωνα, τον Γιώργο Μερκή, στο 24, ο οποίος δεν πανηγυρίζει τον γκολ. Η ουσία είναι ότι ο αρχηγός των Κιανολεύκων δίνει προβάδισμα στον Απόλλωνα στο 24. Ο Παπουλής έγινε κάτοχος, βγήκε η σέντρα, δεν έκανε έξοδο Πάρντο. Ο Μερκής από κοντά και ραυνοβόλησε τον Πάρντο για το 1-0. Παίξουν απ' τα άκρα οι παίκτες του Απόλλωνα γιατί όντως υπερέχουν σε ταχύτητα. Εδώ Γκαρσία πέρασε από τον Μπόρδα, πάει απέναντι από τον Πάρντο. Ο Ισπανός θα νικηθεί από τον συμπατριώτη του. Σέρτσιο. Είδε την κίνηση του Αλονεύτη, ο βοηθός αφήνει το σημαίακι κάτω, το γύρισμα του Αλονεύτη, το σούτ από τον Σέρτζιο στο σώμα του Μερκή για την ακρίβεια. Στη φωτιά έδωσε την μπάλα, έγινε το λάθος, ο Πίντο αποφεύγει και τον Μερκή απέναντι από τον Βάλε, ο Βάλε και πάλι σπουδαία επέμβαση, κρατάει τον Αποέλ στο 0. Στον Παπουλή μπάλα, μπροστά τον Μπόρδα θα σουτάρει, καλό σούτ από τον Παπουλή, πάνω από τα δοκάρια του Πάρντο. Αλεξάνδρου εκτέλεσε γρήγορα για τον Μπαντούκα στην περιοχή το γύρισμα. Ο Μπενασούρ ελευθερώθηκε, ισοφάρισε. 1-1 στο 52. Ο Σελίμ Μπενασούρ εξηλαιώνεται για τα χαμένα τετατέτ στο πρώτο ημίχρονο. Με την επανέναρξη του παιχνιδιού στο 52. Εδώ ο Μπαντούκα πήρε μπάλα, γύρισε στον Μπενασούρ που ελευθερώθηκε πολύ ωραία. Πλάσαρε στην γωνία του Βάλε και ισοφάρισε σε 1-1. Στο 52 ουσιαστικά το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με νέα δεδομένα και γκόλα τον Αποέλ το παιχνίδι και πάλι στα ίσα. Πίντο και Μαντούκα. Ο Βραζιλιάνος πάει κάθετα. Έχει χώρο το σούτ, το Βάλε σταθερά και πάλι. Ο Πίντο θα εκτελέσει απευθείας στο τείχος η μπαλά και παίξει στο Απόλλωνα τη δέχεται με δύναμη στο πρόσωπο. Και πέφτει κάτω, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Μαντούκα θα ανακάσει τον Βάλε σε άλλη μία καλή επέμβαση. Κωνσταντίνου θέλει να περάσει και περνάει από τον Αλεξάνδρου. Τρίπλα στον Αλεξάνδρου, κρατάει ο Κωνσταντίνου, πάει να κάνει όλα μόνος του. Πέφτει κάτω και έχουμε πέναλτι για τον Απόλλωνα στο 67. Βλέπουμε ξανά εδώ. Μπαίνουμε στο 69 τώρα και ο Παπουλής έχει την ευκαιρία απέναντι από τον Πάρντο να εκτελέσει και να βρει το δοκάρι. Μένει το 1-1 στο Τσίριο. Ο Παπουλής φλωτσάει στο δοκάρι την μεγαλύτερη των ευκαιριών και το παιχνίδι στην ισορροπία στο 1-1. Ο Αλονεύτης τώρα για τον Αποέλ που θέλει να βγει μπροστά. Μπενασούρ για τον Αντόρνο που μπήκε στο παιχνίδι. Κράτημα και θα έχουμε φάουλ. Να δούμε την κάρτα κόκκινη από τον Λεόντιο Τράττο. Στο 69 πώς αλλάζουν τα πράγματα σε ένα λεπτό μέσα και κίτρινη στο Μαντούκα. Εδώ είναι ξανά η εκτέλεση στο δοκάρι από τον Παπουλή. Η κάθετη παλιά του Μπενασούρ, ο Αδόρνο, κράτημα από τον Μαρκόσκι. Ο Σέρτζιο θα δοκιμάσει στο δοκάρι και έξω.
Μπενασούρ, κάθετα για τον Τόρνο. Παλονεύτη στο πλασέ του Πίντο και πάλι στην αγκαλιά του Βάλε. Παρλόφ που κάνει λάθος. Ευνοείται ο Ατόρνο που κλέβει και μπαίνει στην περιοχή. Πλασάρει, σώζει ο Βάλε και πάλι. Που ανεβαίνουν πιο ψηλά. Εδώ ο Γκαρσία πέρασε για τον Παπουλή. Ο οποίος μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε τον Πάρτο. Διαγωνία στο κατακόρυφο. Μωράης, η Πίντο, η Τσιόλης. Ο Πίντο απευθείας. 2-1 ο Αποέλ στην τελευταία φάση του αγώνα. Στα χασομέρια ο Πίντο τίνεται ήρωας και χαρίζει την νίκη στον Αποέλ. Αφού είχαν εκπνεύσει και τα 11 λεπτά των καθυστερήσεων. Ξανά το ωραίο φάουλ από τον Πίντο που πέρασε την μπάλα την τρύπα του Βελονιού στην γωνία του Βάλε. 1-2.